κοινή γνώμη από ό,τι φαίνεται των Ελλήνων είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να διαχειριστούμε με ψυχραιμία την κατάσταση, αλλά φυσικά και σε ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει. Αυτό που τονίζουν ξεκάθαρα είναι ότι η προκλητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας και του Ερντογάν έχει φτάσει πλέον στο προχώρητο και πρέπει οι ελληνικές δυνάμεις να καταλάβουν την κρισιμότητα, αλλά και ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να ανεχθεί περαιτέρω τέτοιες καταστάσεις. Βεβαίως. Πώς το κρίνετε? Πώς το κρίνω? Δύσκολη απάντηση. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει στρατιωτικά σε ενδεχόμενη πρόκληση? Ναι, ναι. Ναι. Οπωσδήποτε. Γιατί θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Ότι θα βρεθεί μια λύση. Στρατιωτικά η Ελλάδα, αν υπάρξει το θερμό επεισόδιο, θα πρέπει να απαντήσει? Βεβαίως πρέπει να απαντήσει. Δεν πρέπει να χαϊδεύουμε συνέχεια την Τουρκία, γιατί γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κάποια, να αναλάβουμε μια δράση εναντίον. Δεν μπορεί να κάνουν αυτοί οι γεωτρήσεις και εμείς να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτά. Δεν ξέρω. Τι να πω, δεν ξέρω. Η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει στρατιωτικά, πιστεύετε, αν γίνει θερμό επεισόδιο? Αυτό έπρεπε να το αποτρέψουνε πριν πολλά χρόνια. Και μένω κάθε μέρα να έχει αυτά τα πράγματα. Πρέπει να απαντήσω, σαν να έρχονται μέσα στο σπίτι μου εμένα και με απειλούν κάθε μέρα. Τι θα κάνω? Θα καθίσω? Να, αυτό είναι. Βέβαια, τότε αν γίνει θερμό επεισόδιο πρέπει να απαντήσει η ελληνική πλευρά? Βεβαίως. Πρέπει να απαντήσει. Πώς θα κρίνετε την κατάσταση εσείς? Επικίνδυνη. Γιατί ο άλλος είναι τρελός. Και όταν έχει να κάνει με τρελό άνθρωπο, πάντα να είσαι επιφυλακτικός.